Ανατριχιαστικές πτυχές από το μακελιό στην Ιερά Πέτρα έρχεται να αποκαλύψει η ιατροδικαστική έρευνα. Ο καθηγητής ιατροδικαστικής Μανώλης Μιχαλοδημητράκης και οι συνεργάτες του έμειναν άφωνοι από την πρωτοφανή βαρβαρότητα του δράστη, ο οποίος κυριολεκτικά κατακρεούργησε το θύμα του. Παρά ήταν βάρβαρο τούτο εδώ το περιστατικό. Να φανταστείτε ότι ακριβή αριθμό των πληγμάτων δεν μπορώ να σας δώσουν. Είναι τόσες πολλές οι μικρές και οι μεγάλες κακώσεις που έφερε. Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας νεκροτομής, οι ιατροδικαστές ανίχνευσαν αμέτρητα χτυπήματα στο άψυχο σώμα του 54χρονου Πακιστανού, που δολοφονήθηκε από τον ομοεθνή του το βράδυ του Σαββάτου, με τον μπαλτά που είχε στο κατάστημά του το θύμα για να κόβει το κρέας σε παραδοσιακό μπακάλικο που διατηρούσε. Ο κ. Μιχαλοδημητράκης μίλησε για έναν άνθρωπο σε κατάσταση αμόκ, με το χέρι του δολοφόνου να ανεβοκατεβαίνει αδιάκοπα με πρωτοφανή μανία. Φαίνεται του είχε προηγηθεί πάλι, γιατί είχε το θύμα κακώς στο χέρι, αριστερά βάζοντας το χέρι, αλλά που να συγκρατήσει πολλαπλά τα χτυπήματα από εκεί, χτυπήματα στο σώμα, αλλά φαίνεται ότι τον ανέτρεψε στο έδαφος και εκεί πραγματικά ένα χέρι κινούμενο σαν πιστόνι, ας πούμε, από ηλεκτρική δόνηση, συνεχώς προκαλούσε κακώσεις. Έξω από το νεκροτομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, βρέθηκαν το πρωί ο αδελφός και φίλοι του θύματος, προκειμένου να παραλάβουν τη σωρό του. Όπως έλεγαν, ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να εξηγήσουν τους λόγους του φωνικού. Η μόνη εξήγηση που μπορούν να δώσουν είναι ότι ο δράστης κρατούσε μανιάτικο στο θύμα για μια παλαιότερη τους διαφωνία. Φνάζει κανεί. Και εγώ και αδερφό, γιατί είσαι κανεί έτσι. Ας το φύγε. Μετά αυτό αδερφό, άλλο σπίτι μένει, αυτό άλλο σπίτι μένει. Και μετά αυτό λέει, αυτό ήρθε το μένα μαγαζί, κάτσε κάθε μέρα. Αυτό λέει, γιατί εσύ αυτό αδερφό μένα είδε κάτσε. Γιατί κάτσε. Αυτό επειδή έχω μυαλό αυτό, γιατί πήρα δικό μου αδερφό σπίτι. Αυτό είναι πρόβλημα, άλλο δεν είναι τίποτα πρόβλημα. Αλλά τώρα ήρθε για το λεφτά αυτό επειδή. Σε κατάσταση σοκ όμως εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και ο 49χρονος αγρότης από την Ιερά Πέτρα, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τον Πακιστανό λίγη ώρα μετά το φωνικό. Σύμφωνα με δική του μαρτυρία, είχε απασχολήσει για 5 μέρες το θερμοκήπιό του τον 26χρονο τον περασμένο χειμώνα, στον οποίο μάλιστα καθημερινά κατέβαλε το μεροκάματο. Την τελευταία ημέρα μου ζήτησε 35 ευρώ, αναφέρει ο αγρότης, και του είπα ότι δεν γίνεται να του τα δώσω αυτά τα χρήματα, αφού είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που παίρνουν οι υπόλοιποι εργάτες. Του έδωσα τελικά 30 ευρώ γιατί δούλεψε 1-2 ώρες παραπάνω. Από τότε δεν ξαναείχαμε επαφή. Το βράδυ του Σαββάτου όμως, για κακή του τύχη, αντάμωσε το μακελάρι. Ο 49χρονος έτρωγε σε ταβέρνα που βρίσκεται δίπλα από ζαχαροπλαστείο της οικογένειάς του, όταν ο 26χρονος Πακιστανός του επιτέθηκε πισόπλατα με τον μπαλτά, προκαλώντας του τραύματα, αλλά ευτυχώς όχι θανατηφόρα. Όπως αποκαλύπτεται από την προανάκριση, η ιστορία τρόμου με τον μακελάρι είχε ξεκινήσει αρκετές ώρες πριν, όταν ο 26χρονος Πακιστανός αποπειράθηκε να βιάσει τη 40χρονη σύζυγο του τωρινού εργοδότη του.